ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας. ΗΠΑ στέλνουν βαλιστικούς πυράβλους ΑΤΑΣΜΣ στο Κίεβο για να χτυπήσουν τις ρωσικές στρατηγικές εφεδρείες. Για πρώτη φορά στην ιστορία των διμερών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑς και Ουκρανίας, λοιπόν, η Ουάσιγκτον λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την πιθανή αποστολή πυράβλων μεγάλου βεληνικούς τύπου ΑΤΑΣΜΣ στο Κίεβο. Η αμερικανική σελίδα ABC μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενη πηγές της εντός της αμερικανικής κυβέρνησης. Η πυραυλή ΑΤΑΣΜΣ είναι τακτικά όπλα μεγάλης εμβέλειας, σχεδιασμένα να χρησιμοποιούνται έναντι μεγάλων περιοχών ή στόχων σε μεγάλα βεληνική. Αυτοί οι πυραυλοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, δεδομένης της αυξανόμενης έντασης του πολέμου στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις πηγές της σελίδας ABC των ΗΠΑ, η απόφαση αποστολής αυτών των πυράβλων έχει ήδη πάρθει σε επίπεδο Πενταγώνου και Υπουργείου Εξωτερικών Ζητημάτων, οπότε αναφέρεται πως το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει το σχετικό έγγραφο και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Εάν ο επικεφαλής του κράτους εγκρίνει τη μεταφορά, η Ουκρανία αναμένεται να παραλάβει την πρώτη παρτίδα αυτών των πυράβλων τους ερχόμενους μήνες. Η πυράβλη ΑΤΑΣΜΣ είναι βαλιστική πυράβλη μικρού βεληνικούς, οπότε αν οριστικοποιηθεί η μεταφορά τους, τότε θα έχουμε να κάνουμε με την πρώτη παράδοση βαλιστικών πυράβλων επίγειας εκτόξευσης από ξένη χώρα στην Ουκρανία. Τα όπλα αυτά θα εκτοξεύονται από τα αμερικανικά στήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων HIMARS που είχε αποστείλει στο παρελθόν η Αμερική στο Κίεβο. Από τους εκτοξευτές HIMARS, οι βαλιστικοί ΑΤΑΣΜΣ έχουν παρατηρηθεί πως επιδεικνύουν εμβέλεια έως 300 χιλιόμετρων. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε υποθεί πως εάν οι Ουκρανοί λάβουν στα χέρια τους τέτοια όπλα, θα τους απαγορευτεί να τα χρησιμοποιήσουν εντός ρωσικής επικράτειας. Δεδομένου του παραπάνω περιορισμού, ο Ουκρανικός στρατός θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την εμβέλεια και την ισχύ των ΑΤΑΣΜΣ, στοχεύοντας και πλήττοντας ρωσικές εφεδρείες, ειδικά τις στρατηγικές μονάδες που παράταξε η Μόσχα για να τελειώνει την Ουκρανική αντεπίθεση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.